Σε μια εποχή που τα αγνά προϊόντα στερεύουν, το κρεοπωλείο Μιλωνάς, με εμπειρία 50 χρόνων, επενδύει στη σωστή ανάπτυξη των ζώων και τη βοσκή τους σε ελεγχόμενα λιβάδια υψηλής ποιότητας. Πατρεύει την τεχνολογία ασφάλειας με τις παραδοσιακές τεχνικές και το μεράκι και προσφέρει στον καταναλωτή μεγάλη ποικιλία αγνών κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών χωρίς συντηρητικά στην καλύτερη τιμή. Το κρεοπωλείο Μιλωνάς, βραβευμένο με το Χρυσό Βραβείο Ποιότητας στο Διεθνή Διαγωνισμό Meat Days 2016 για τα προϊόντα γύρος χοιρινός, λουκάνικο πιλίου, σουβλάκι χοιρινό, μπέργκερ, χοιρινό μπέικον καπνιστό με μουστάρδα και μέλι, καβουρμάς, γύρος κοτόπουλο και σαλάμι μπύρας. Παρέχει ποιότητα και νοστιμιά στη λιανική και χοδρική με διανομή στην πόρτα σας ή στην επιχείρησή σας. Μιλωνάς, ακολουθήστε μας στη γεύση. Κάπα Καρτάλη 225, τηλέφωνο παραγγελιών 24210. 47450. Μιλωνάς. Πού αλλού να πας? Πολύ καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στα Μυστικά των Γεύσεων, σε μια ακόμα εκπομπή που θα δείτε δύο προϊόντα που είναι κρεατοσκευάσματα απέναντι στο κρεοπωλείο μας, τα οποία θα σας δείξουμε πώς τα παρασκευάζουμε και στο τέλος πώς τα μαγειρεύουμε. Ποια είναι αυτά? Είναι κορνές γεμιστός, καλά ακούσατε, αλλά όχι γλυκός, αλμυρός, και τάρτα γεμιστή με μοσχαρίσιο κρέας. Πάμε να δούμε, πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμά μας, τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα δύο αυτά κρεατοσκευάσματα και επανερχόμαστε. Για τον κορνέ αλμυρό γεμιστό και για την τάρτα με το μοσχαρίσιο κυμά, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής: 1,5 κιλό μοσχαρίσιος κυμάς νοπός, φρέσκια ρίγανη, φρέσκο θυμάρι, δάφνη, 1,5 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκόρδα ψιλοκομμένα, μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, ντομάτα τριμμένη, ελαιόλαδο, μαϊδανό, ένα αυγό, μείγμα μπαχαρικών, κονιάκ, ξινό μήλο πράσινο, βούτυρο, μοτσαρέλα, κρέμα τυριών. Αφού ακούσαμε και είδαμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμά μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε για να ξεκινήσουμε είναι να καραμελώσουμε το μήλο. Ξινό μήλο, επειδή θέλουμε να δώσουμε περισσότερα αρώματα, οπότε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να κάνουμε αυτή τη μικρή παρασκευή είναι μήλο, κονιάκ και ζάχαρη. Πάμε να προσθέσουμε πρώτα το βούτυρο, ανάβουμε το μάτι μας. Θέλουμε πρώτα να λιώσει το βούτυρο, περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Μια μικρή ιστορία για αυτά τα δύο τα κρεατοσκευάσματα. Περνούσαμε από ζαχαροπλαστεία και βλέπαμε πόσο όμορφα, και αφού τα δοκιμάζαμε, και πόσο γευστικά ήταν ως γλυκά. Και εκεί ήρθε η ομάδα που έχουμε στο κρεοπωλείο και στο μαγειρίο μας. Είπαμε, γιατί δεν μπορούμε αυτό το τόσο εντυπωσιακό γλυκό να το κάνουμε και αλμυρό. Έτσι βγήκε η ιδέα. Πάμε να ρίξουμε το μήλο. Εννοείται ότι μπορείτε να περάσετε από το κρεοπωλείο μας Κάπα Καρτάλη 225 ή με το 47450, να έρθει έξω από την πόρτα σας και το ένα και το άλλο το κρεατοσκεύασμα. Είτε σαν κρεατοσκεύασμα και να θέλετε μόνο 5 λεπτά μετά στο φούρνο σας να το ψήσετε, ή και εντελώς έτοιμο. Θέλουμε τώρα να καραμελώσουμε λίγο το μήλο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη. Έχει αρχίσει και ροδίζει. Και ρίχνουμε και το κονιάκ. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια που κάνουμε τώρα στην αρχή είναι που θα ανεβάσει και πάρα πολύ τον πύχη στη γεύση, για το τελικό αποτέλεσμα που θα έχουμε, θα δείτε σε λίγο. Όπω το κονιάκ, καταπληκτικό. Το
Το μήλο, όπως βλέπετε, είναι πανέτοιμο. Και πάμε να το ρίξουμε για να το χρησιμοποιήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα ξεκινάμε με τον κιμά μας. Τι θα κάνουμε, θα πάμε απλά να σοτάρουμε τον κιμά. Ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε με το κρεμμύδι. Ο μοσχαρίστος κιμάς που έχω επιλέξει σήμερα είναι από ασπρόμαυρο μοσχάρι, είναι από αυτά τα ελληνικά τα μοσχάρια που εκτρέφονται στο λιτόχωρο. Είναι σε μικρή περιεκτικότητα λίπους, είναι κυρίως κρέας. Επειδή και αυτό το παρασκεύασμα δεν χρειάζεται να του δώσω πολλά λιπαρά από το κρέας, από τον κιμά του, διότι θα βάλω μεγάλη ποικιλία από τυριά και κρεματιριού. Οπότε προτιμώ σε αυτό το συγκεκριμένο κρεατοσκεύασμα να βάλουμε άπαχο. Γι' αυτό προτίμησα το ελληνικό το μοσχάρι. Βάζουμε τώρα στη συνέχεια το σκόρδο μας. Περιμένουμε περίπου ένα λεπτό για να ρίξουμε τον κιμά και να αρχίσουμε να τσιγαρίσουμε τον κιμά. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως για το κρέας, εννοείται σε όλες τις χώρες υπάρχουν και τα καλά τα κρέατα και τα μέτρια τα κρέατα. Μην είμαστε προκατελημένοι μόνο ελληνικό, εννοείται μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γαλλικό και αργεντίνικο κρέας. Όλες οι χώρες έχουν τις κατηγορίες τους. Αρκεί να εμπιστεύεστε τον κρεοπόλη σας να σας δίνει την καλύτερη ποιότητα. Πάμε να βάλουμε τώρα τον κιμά. Αυτό το φαγητό όχι μόνο είναι πολύ αρωματικό, αλλά θα εντυπωσιάσετε πάρα πολύ και τους καλεσμένους σας ή ακόμα και τους συγγενείς σας. Η διαδικασία είναι περίπου γνωστή. Προσπαθούμε να σοτάρουμε τώρα τον κιμά. Να ροδίσει θέλουμε από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό το ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε, φίλες μου και φίλοι, με πιπέρι, αλάτι, λίγο μπαχάρι. Πάμε να το σβήσουμε με το κρασί. Περιμένουμε να εξατμιστεί εντελώς το αλκοόλ και στη συνέχεια έχουμε να βάλουμε τα υπόλοιπα αρωματικά, την ντομάτα, είμαστε πανέτοιμοι, πάμε να προσθέσουμε το μαϊντανό, δάφνη
και την ντομάτα μας. Όπως βλέπετε δεν κάνουμε κάτι καινούριο, κάνουμε ακριβώς πως προσπαθούμε να κάνουμε τον κιμά, το μοσχαρίσιο και τον κιμά, να το σοτάρουμε με τα αρωματικά του. Προσθέτουμε και λίγο νεράκι. Και θα το αφήσουμε τώρα να βράσει. Όλη αυτή την πληθώρα με τα αρωματικά που έχουμε ρίξει μέχρι στιγμής, τον κιμά, τον μπαχάρι του, τη δάφνη, την ντομάτα, θα το αφήσουμε να βράσουν, να βάλουμε και λίγο ζαχαρίτσα τώρα λόγω της ντομάτας που ρίξαμε. Για να πάρει ο κιμάς όλα τα αρώματα και να πάνε αυτά τα αρώματα που είπαμε προηγουμένως να καλύψουν και να πέσουν πάνω στο κρέας, πάνω στον κιμά, το μοσχαρίσιο. Οπότε κάθε πυρουνιά, κάθε ταγκωματιά στο συγκεκριμένο φαγητό θα είναι ένα άρωμα και μία απόλαυση. Οπότε το αφήνουμε για λίγο, περίπου 10 λεπτά, να βράσει ο κιμάς, να είναι έτοιμος. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτό το πολύ ωραίο φαγητό και επανερχόμαστε. Για τον κορνέ αλμυρό γεμιστό και για την τάρτα με το μοσχαρίσιο κιμά, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. 1,5 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς νοπός, φρέσκια ρίγανη, φρέσκο θυμάρι, δάφνη, 1,5 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκόρδα ψιλοκομμένα, μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, ντομάτα τριμμένη, ελαιόλαδο, μαϊδανό, ένα αυγό, μείγμα μπαχαρικών, κονιάκ, ξινό μήλο πράσινο, βούτυρο, μοτσαρέλα, κρέμα τυριών. Ο κιμάς μας είναι πανέτοιμος. Πάμε να βάλουμε τώρα τα μυρωδικά. Τα μυρωδικά θα τα βάλω τελευταία στιγμή, γιατί είναι φρέσκα. Δεν υπάρχει λόγος να τα είχαμε από την αρχή. Και θυμάρι, να δώσει πολύ άρωμα. Αλλά και φρέσκια ρίγανη. Εδώ είμαστε. Ήδη που το έχω στα χέρια μου και το τρίβω, οι μυρωδιές από τα φρέσκα, από τα μυρωδικά, έχουν πλησιάσει, έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και θα δώσουν πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και στο φαγητό. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βγάζουμε κιμά για να κρυώνει. Βγάζουμε την ποσότητα για να κρυώσει. Και τώρα, σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τα μήλα που είχαμε καραμελώσει, το τυρί, το τριμμένο το κεφαλοτύρι, όπως επίσης και κρέμα τυριού. Θα ανακατεύουμε όλα αυτά. Να γίνουν μια ομοιόμορφη μάζα, να υπάρχουν παντού, οπότε μετά κάθε κουταλιά που θα παίρνουμε να περιέχει απ' όλα. Να έχει απ' όλα τα πράγματα που έχουμε βάλει. Όπως βλέπετε και στους δέχτες σας, αυτό εδώ είναι το μείγμα. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίζουμε να στείνουμε και να το βάζουμε μέσα στον κορνέ και στην τάρτα.
φορέσουμε τα γάντια μας. Ο κιμάς έχει κρυώσει, πλέον δεν είναι ζεστός. Παίρνουμε την τάρτα, τοποθετούμε κιμά, βάζουμε κομμάτια μοτσαρέλα στο κέντρο και ξαναβάζουμε από πάνω. Συνεχίσουμε την επόμενη. Στρώνουμε κιμά, μοτσαρέλα, και καλύπτουμε από πάνω. Το ίδιο πάμε να βάλουμε στον κορνέ. Παίρνουμε και μερικά κομμάτια μοτσαρέλας, θα τοποθετήσουμε μέσα. Με αυτά τα υλικά που είχαμε βάλει με το 1,5 κιλό κιμά και με όλα τα υπόλοιπα υλικά, μπορούμε να γεμίσουμε σύνολο 5 κορνέ σε αυτό το μέγεθος και περίπου 12 τάρτες. Οπότε αρκετά υλικά με το 1,5 κιλό ώστε να έχουμε ένα ωραίο τραπέζι, ένα παιδικό πάρτι, να εντυπωσιάσουμε στις γιορτές. Και αφού έχουμε γεμίσει και το δεύτερο, τον κορνέ, αυτό που θέλουμε τώρα είναι να το τελειώσουμε με κρέμα τυριού. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την τάρτα. Μια τάρτα. Αυτό που βάζουμε γύρω γύρω, είπαμε προηγουμένως, είναι και αυτό κρέμα τυριού. Εδώ θα το ενισχύσουμε περισσότερο, όπως έχουμε συνηθίσει και το βλέπουμε στα ζαχαροπλαστεία. Για να μην το χαλάσουμε. Εδώ το ένα μας έφυγε, θα το ξαναφτιάξουμε. Τυχαίνει στη μαγειρική. Και το ξαναγεμίζουμε. Τώρα, επειδή η κρέμα τυριού θέλω να τις δώσουμε λίγο γεύση, θα πάμε να βάλουμε αυτό το μείγμα με το αλάτι που έχουμε και με πιπέρια. Το βλέπετε, μιλάμε
Εξαιρετικό. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Και στη συνέχεια θα βάλουμε λίγο ντοματίνι από πάνω με λίγο φρέσκο μαϊντανό. Βάζουμε το ντοματίνι. Και αφού τελειώσουμε τη διακόσμηση με τα λαχανικά και στο τελείωμά του θα βάλουμε και τριμμένη γραβιέρα, προσθέτουμε τριμμένο τυρί για να αλλιώσει κιόλας και μία φλούδα παρμεζάνα. Λίγο μαϊδανό και λίγο από αυτό το μείγμα από αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε λίγο λαδάκι στο ταψί να πάει παντού για να μην κολλήσει. Και τώρα έχουμε χτυπήσει ένα αυγό λάδι για να το βάλουμε και με λίγη πάπρικα για να του δώσουμε λίγο χρώμα εξωτερικά. Θέλει 7 λεπτά στους 180 βαθμούς και έχετε τον κορνέ και την τάρτα με την αλμυρή γέμιση πανέτοιμους. Οπότε, για να επανέλθουμε και να πούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε έτοιμο τον κορνέ και την τάρτα. Τη βάζουμε στο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς για 7 λεπτά. Και επανερχόμαστε. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, το φαγητό είναι πανέτοιμο. Κορνές γεμιστός με μοσχαρίσιο κυμά, με αλμυρή γέμιση και τάρτα αλμυρί είναι πανέτοιμο. Μετά από ακριβώς 9 λεπτά στους 200 βαθμούς έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορώ να σας ευχηθώ αυτή τη στιγμή είναι καλή επιτυχία στο να το παρασκευάσετε και καλή σας όρεξη. Σε μια εποχή που τα αγνά προϊόντα στερεύουν, το κρεοπωλείο Μιλωνάς, με εμπειρία 50 χρόνων, επενδύει στη σωστή ανάπτυξη των ζώων και τη βοσκή τους σε ελεγχόμενα λιβάδια υψηλής ποιότητας. Πατρεύει την τεχνολογία ασφάλειας με τις παραδοσιακές τεχνικές και το μεράκι και προσφέρει στον καταναλωτή μεγάλη ποικιλία αγνών κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και αλαντικών χωρίς συντηρητικά στην καλύτερη τιμή. Το κρεοπωλείο Μιλωνάς, βραβευμένο με το Χρυσό Βραβείο Ποιότητας στο Διεθνή Διαγωνισμό Meat Days 2016 για τα προϊόντα γύρος χοιρινός, λουκάνικο πιλίου, σουβλάκι χοιρινό, μπέργκερ, χοιρινό μπέικον καπνιστό με μουστάρδα και μέλι, καβουρμάς, γύρος κοτόπουλο και σαλάμι μπύρας. Παρέχει ποιότητα και νοστιμιά στη λιανική και χοδρική με διανομή στην πόρτα σας ή στην επιχείρησή σας. Μιλωνάς, ακολουθήστε μας στη γεύση. Κάπα Καρτάλι 225, τηλέφωνο παραγγελιών 24210 47 450. Μιλωνάς, πού αλλού να πας.